αύριο αρχίζουν οι αγώνες. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή είναι οι αγώνες των ομίλων και Σάββατο είναι η τελική φάση. Πριν σας παρουσιάσω όλους όσους βρίσκονται στο πάνελ, να σας ενημερώσω ότι πριν από λίγο έγινε η κλήρωση. Η εθνική μας είναι στο γκρουπ Α με την Δανία και την Αίγυπτο. Το δεύτερο γκρουπ είναι η Νορβηγία, η Βοσνία, το Λουξεμβούργο και το Ισραήλ. Έχει ρεπό η εθνική μας την Τετάρτη και αρχίζει η υποχρεώση της την Πέμπτη, αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, και την Παρασκευή η εθνική μας θα παίξει με την Δανία. Κάπτεν της εθνικής ο Τάσος Μπαβέλας, Μαρία Σάκαρη, Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου, Λένη Κορδολέμη, Μανουέλα Κουτονάκη, είναι οι αθλήτριες που στελεχώνουν την αποστολή της εθνικής ομάδας. Στο πάνελ βρίσκονται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κ. Σπύρος Δανιάς, πρόεδρος ΕΦΟΑ. Δίπλα του ο κ. Αλέξη Τρίτης, διευθυντής του τουρνουά. Ο επιδιευθυντής του αγώνα, ο εκπρόσωπος της ITF, ο κ. Ρόμπερτ Πάι. Η κυρία Δάφνη Λάσκαρη, hospitality manager του Τατόι Κλαμπ. Και στην άλλη άκρη του πάνελ, ο κ. Ιορδάνης Γούρος, ο τεχνικός διευθυντής της ΕΦΟΑ. Θα παρακολουθήσω το θέμα τον κ. Ζανιά να ξεκινήσει. Θέλω να σας καλωσορίσω σε εγκαταστάσεις του Tattoo Club και με την ευκαιρία να ευχαριστήσω το Tattoo Club για την φιλοξενία αυτής της μεγάλης διοργάνωσης και προσωπικά τον κύριο Γιάννη Μητυλινέο, που πραγματικά έχουν αγκαλιάσει με όλες τις δυνάμεις τους και το βλέπετε οργανωτικά έξω, ο χώρος είναι καταπληκτικός και νομίζω ότι και οι αγώνες που θα ακολουθήσουν θα είναι αντάξει των εγκαταστάσεων και της όλης διοργάνωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κάπτεν της ομάδας, τον Τάσο τον Παβέλα, τη Μαρία Τσάκαρη, Μαρία, την Βαλεντίνη την Γραμματικοπούλου, την Ελένη την Κορδολέμη και την Εμμανουέλα την Αντωνάκη, ο Βενιαμίν της παρέας. Να σε ευχαριστήσω πραγματικά γιατί ξέρω ότι δίνετε τον καλύτερό σας σε αυτό, ώστε στο τέλος αυτής της διοργάνωσης η ομάδα μας να ανέβει στην κατηγορία που της πρέπει. Είμαι σίγουρος, δεν λέω είμαι αισιόδοξος, είμαι σίγουρος πως όλοι σας θα τα καταφέρετε και θα πάρουμε την άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Θα επανέλθω αργότερα, κύριε Γαβαλά, αν χρειαστεί. Καλησπέρα και από μένα. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στις εγκαταστάσεις. Είναι μεγάλη μας τιμή να φιλοξενούμε ένα τόσο μεγάλο αθλητικό γεγονός στις εγκαταστάσεις του Tattoo Club. Περιμένουμε με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό την έναρξη των αγώνων αύριο. Σας περιμένουμε όλους εκεί να αγκαλιάσετε τη διοργάνωση και να είστε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο εκπρόσωπος της ITF, ο κ. Ρόμπερτ Πάι, επιδιευθύντης του αγώνα. Good afternoon. Welcome to Fed Cup by BNP Paribas. What else do you want to know? Or I'm happy to be here. We've treated very well, so and I think all the teams feel very happy. And it's about time to get started tomorrow at 11. Thank you very much. Το Federation Cup, το παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών, είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Τη φιλοξενούμε στην Αθήνα για το 2018 και είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι και περήφανοι γι' αυτό. Είναι μια πολύ σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης από την ITF και είμαστε πανέτοιμοι να ανταποκριθούμε. Να πούμε ότι η ευθύνη είναι μεγάλη, ότι ένα μήνα πριν ξεκινήσαμε τις προετοιμασίες σε υπερεντατικούς ρυθμούς, στήθηκε μια ομάδα έμπειρη και πολυάριθμη, που στο παρελθόν έχει οργανώσει μεγάλα τουρνουά επαγγελματικά στην Ελλάδα. Συντονιστήκαμε, δουλέψαμε συστηματικά και είμαστε σε θέση σήμερα να εγγυηθούμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι τόσο οι παίκτες όσο και το κοινό που θα έρθουν στους αγώνες θα έχουν μια μοναδική εμπειρία, θα περάσουν μια εβδομάδα συναρπαστική που θα τους αφήσει πολύ καλές αναμνήσεις. Αυτός άλλωστε είναι και ο βασικός μας στόχος. Όποιος έρθει εδώ
είτε ως παίκτης, αθλητής, είτε ως θεατής, να περάσει μια εβδομάδα που θα του μείνει αξέχαστη. Σημαντική παράμετρος σε αυτό, οπωσδήποτε, αποτελεί και το venue των αγώνων, η εγκατάσταση, ο χώρος που θα φιλοξενηθούν οι αγώνες, το Tatoi Club. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό όμιλο, πρόκειται, πιστεύω, χωρίς υπερβολή, για, αν όχι τον καλύτερο, έναν από τους καλύτερους, ένα από τα καλύτερα τένις κλαμπ που μπορεί να συναντήσει κανείς στην Ευρώπη. Και στον κόσμο, ναι, πιστεύω ότι δεν είναι υπερβολή να το πούμε. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω θερμά όλα τα στελέχη και το προσωπικό του Tatoi Club για τον επαγγελματισμό τους, για την αμέριστη υποστήριξή τους, αλλά και την άμεση ανταπόκρισή τους σε κάθε τι που χρειαστήκαμε. Σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη δομή των αγώνων, όπως είπε και ο Νίκος, έχουμε δύο όμιλους, έναν με τρεις ομάδες, έναν με τέσσερις ομάδες. Στον πρώτο όμιλο παίζει η Ελλάδα, που σημαίνει ότι την πρώτη μέρα έχει off, δεν θα παίξει, και οι υπόλοιπες ημέρες είναι με full συναντήσεις, οι οποίες ξεκινάνε στις 11 το πρωί, κάθε μέρα από Τετάρτη μέχρι Σάββατο. Πρώτο match είναι μεταξύ των αθλητριών που θα δηλωθούν ως νούμερο 2 των ομάδων τους. Δεύτερο match είναι τα νούμερο 1 και ακολουθεί το διπλό, όπου θα παιχτεί με τον κλασικό τρόπο του διπλού, δεν θα υπάρχει match tie break, δεν θα υπάρχει no-add. Οι δύο πρώτοι των ομίλων θα παίξουν χιαστή το Σάββατο, ώστε οι δύο νικητές να είναι αυτοί που θα ανέβουν κατηγορία. Οι τρίτοι των ομίλων θα παίξουν μεταξύ τους, όποιος χάσει ενδέχεται να υποβιβαστεί. Το ίδιο θα συμβεί και με την ομάδα που θα τερματίσει τέταρτη στον όμιλο που έχει τέσσερις ομάδες. Λέω ενδέχεται γιατί η 8η εθνική ομάδα της Μολδαβίας δεν ήρθε και θα αποφασίσει η ITF αν αυτό σημαίνει άμεσο υποβιβασμό ή θα γίνει κάτι διαφορετικό, το οποίο θα το δούμε. Την εθνική ομάδα την παρουσίασε ο Νίκος, την παρουσίασε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Εγώ από πλευράς μου απλά να ευχηθώ καλή επιτυχία. Είμαι πολύ σίγουρος για τη δυναμική αυτής της ομάδας, για τις ικανότητές της και θεωρώ την άνοδο στην επόμενη κατηγορία εξασφαλισμένη. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και όλους εσάς που καλύπτετε αυτήν τη διοργάνωση, που αποτελείτε τον τρόπο επαφής, την επικοινωνία με όλους τους φίλους του τένις, που τους καλώ και εγώ με τη σειρά μου να έρθουν στο Tatoi, να ενισχύσουν τις προσπάθειες της ομάδας μας, αλλά και να απολαύσουν ένα πολύ ωραίο θέαμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι το Σάββατο το απόγευμα να νικήσει η χώρα την άνοδο της Εθνικής Ελλάδος στην πρώτη κατηγορία του Fed Cup, ο λόγος στον κ. Ιορδάνη Γκούρο, τεχνικό διευθυντή της χώρας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα πριν πω κάτι να επισημάνω το γεγονός της ανάληψης της διοργάνωσης από τη χώρα μας, ότι αυτό οφείλεται κυρίως στις προσωπικές προσπάθειες, καθώς και στο διεθνές κύρος που διαθέτει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Σπύρος Ζανιάς. Η ομάδα μας, από ό,τι βλέπετε, αποτελείται από πολύ νέα παιδιά, νέες αθλήτριες, με πολύ μεγάλο μέλλον και με την προσθήκη φέτος και της Μαρία Σάκαρη, αυξάνει το δυναμικό της. Γίνεται πάρα πολύ δυνατή και έχει πάρα πολύ μέλλον. Εγώ θα ήθελα να τους ευχηθώ καλή επιτυχία, που ελπίζω ότι θα την έχουν. Και θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον αρχηγό της Εθνικής Ομάδος, τον κύριο Τάσο Παβέλα, να πει δύο λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Πιστεύω ότι θα κάνουμε μια πάρα πολύ καλή εβδομάδα. Είμαι βέβαιος ότι η ομάδα αυτή είναι η καλύτερη εθνική που είχαμε τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι και οι τέσσερις αθλήτριες πιστεύουν πολύ στην άνοδο αυτή και θέλουν να παίξουν και για την Ελλάδα και για την εθνική ομάδα και το δείχνουν αυτό σε κάθε προπόνηση και σε κάθε μας συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα στο τέλος της, των τοποθετήσεών μας να πω δύο λόγια για τους χορηγούς. Καταρχήν για την Παρίμπα, η BNP είναι ο μεγαλύτερος χορηγός για τον Davis Cup, το Fed Cup και όπως ξέρετε και στο Roland Garros δεν υπάρχει μεγαλύτερος χορηγός στα νηστικά ανά τη γη. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πάικ
για την παρουσία του εδώ και είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία με το προσωπικό, το λειτουργικό του ΤΑΤΟΕ ΚΛΑΠ θα είναι άψογη, όσο και με την οργανωτική ομάδα, Αλέξη τον Ζητρίδη, τον Ηλία τον Δαλαΐνα και όλους τους υπόλοιπους που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Να αναφερθώ επίσης στους Έλληνες χορηγούς, τους δικούς μας. Η Λότο έντυσε την εθνική μας ομάδα. Η Φύλα έκανε χορηγία μαζί με την ΑΖΙΚΣ για τα ρούχα των Κριτών και των Ball Kids. Η Hypersport, η οποία μας δίνει 250 κουτιά μπάλες και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε σαν ομοσπονδία. Το Litos Beach στην Κρήτη και τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Σακουνάκη, που είναι χορηγός των 20 πρωταθλημάτων και τα οποία μετράνε στην παγκόσμια κατάταξη τα 15.000 δολάρια, όπως ξέρετε, τα futures, και για τα οποία η Ομοσπονδία δεν βάζει ούτε ένα ευρώ. Όλους όσους μας στηρίζουν την Μπαμπολά, συγγνώμη, ευχαριστώ Αλέξη, την Μπαμπολά, η οποία είναι χορηγός του Fight Cup. Και να σας πω και δύο λόγια γενικότερα για την δομή που θα ακολουθήσει το Fed Cup και το Davis Cup στα επόμενα χρόνια, τίνει να αλλάξει και σε λίγο θα δείτε μια τελείως διαφορετική δομή, πάντα σε συνεργασία με την ATP και την WTA, δηλαδή τους άντρες, τους επαγγελματίες και την οργάνωση των γυναικών, μέλος της οποίας είναι τα κορίτσια μας. Και κλείνοντας, θέλω να σε παρακαλέσω, Μαρία, να ανέβεις στο πάνελ. Σήκω, μαράκι μου. Μαρία, η οποία τον συνοπρόεδρε τον περασμένο μήνα εξαιρετική παρουσία στα μεγάλα τουρνουά που έγινε στα Μέρες Πολιτείες Αμερικής, στο Indian Wells, που προχώρησε πρακτικά στον 16 και ηχήθηκε εκεί, ξεκινήστα σέτα από τη μετέπειτα νικήθεια και συνεχεία αγωνίστηκε στο Μαϊάμι, έτσι μέχρι τον τρίτο γύρο, δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Θα προσθέσω ότι η Βαλεντίνη χθες έκανε νέο ρεκόρ καριέρα στην παγκόσμια κατάταξη, νούμερο 171, ήρθε από την Κολομβία, αγωνίστηκε με πολύ καλά αποτελέσματα για να ενισχύσει την εθνική ομάδα. Η Ελένη Κορδολέμη, πολύ καλή παρουσία σε επαγγελματικά τουρνουά στην Αίγυπτο. Και το νέο μέλος της εθνικής, η Εμμανουέλα Ιαντονάκη, περσινή πρωταθλήτρια Ελλάδος, έχει όλο το μέλλον μπροστά της. Μαρία, παρακαλώ. Καλησπέρα. Μαρία, μισό λεπτό, με συγχωρείς. Κλείνω λέγοντας ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού τένις που πιθανόν να έχουμε τριπλή παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Η Μαρία είναι ήδη μέσα στην πρόκριση, ο Στέφανος ο Τσιπάς είναι μέσα στην πρόκριση και αν και η Βαλεντίνη και γιατί όχι και τα άλλα κορίτσια κατεβούν σε ranking και άλλο, πιθανόν να έχουμε παρουσία και στο διπλό, Μαρία μου. Συγγνώμη. Καλησπέρα και από μένα. Εκ μέρους της ομάδας μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία και τον κύριο Ζανιά που μας δίνουν την ευκαιρία να αγωνιστούμε σε αυτό το υπέροχο κλαμπ. Και επίσης να ευχαριστήσω τα Toy Club και τον κύριο Μικτυλινέο, γιατί πραγματικά είναι όλα απίθανα και μας δίνουν την ευκαιρία να αγωνιστούμε σε ένα κλίμα και σε εγκαταστάσεις τις οποίες δεν έχουμε συναντήσει ποτέ και δεν θα συναντήσουμε ποτέ σε κανένα άλλο κλαμπ στον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ να παραμείνεις σε αυτό το χώρο. Και παρακαλώ τους συναδέλφους για τα όποια ερωτήματα έχουν υποβάλει, το ονοματεπώνυμο και το μέσο που εκπροσωπούν. Ναι. Καλημέρα σας. Να ευχηθούμε επιτυχία στην εθνική ομάδα. Θέλω να κάνω μία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να αρχίσω από την Μαρία. Και στην συνέχεια να απευθύνω μία και σε εσάς. Μαρία, σε ένα υψηλότατο επίπεδο επαγγελματισμού, όχι μόνο από πλευράς δικής σας, εγκαταστάσεων, ομοσπονδίας, έρχεται και μία άλλη παράμετρος εδώ. Έχεις ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Έχεις πολύ μεγάλους, πολύ υψηλούς στόχους μπροστά σου. Ωστόσο, τους βάζεις προς το παρόν στην άκρη για να παίξεις με την εθνική ομάδα. Τι σημαίνει για σένα η εθνική ομάδα? Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αναδεικνύουμε ή να προσπαθούμε να το αναδείξουμε οι δημοσιογράφοι από τους επαγγελματίες αθλητές. Εντάξει, εγώ, όπως όλοι ξέρουμε, αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα και στεναχωριέμαι πάρα πολύ για τις δύσκολες στιγμές που περνάμε.
Αλλά είναι μια εβδομάδα που είναι ξεχωριστή για μας και είναι πάρα πολύ ωραίο το κλίμα. Γενικά, όσες φορές έχω παίξει Fed Cup, είναι κάτι διαφορετικό. Χαλαρώνουμε, περνάμε ωραία, είμαστε ομάδα. Και ειδικά τώρα αυτή τη στιγμή που γίνεται και στη χώρα μας, είναι ακόμα μεγαλύτερη χαρά και η χαρά να εκπροσωπήσω τη χώρα μου, όπως και όλα τα άλλα τα κορίτσια. Οπότε για μας είναι κάτι ξεχωριστό. Μια παρέα με πολύ στενούς δεσμούς, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ, κύριε Γαβαλά, να απολογηθώ. Λιώρης Γιώργος από τα κανάλια Nova Sports. Κύριε Πρόεδρε, όλο αυτό το επαγγελματικό περιβάλλον, όλη αυτή η επαγγελματική προσπάθεια, υψηλότατη επαγγελματική προσπάθεια, φαίνεται ότι ανταμείβεται από την ITF με την ανάθεση της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, θα το πω έτσι όπως ακριβώς μου έρχεται. Είναι ένδειξη ότι έρχεται αυτό που όλοι περιμένουμε τόσα χρόνια στην Ελλάδα, ίσως και μεγαλύτερες διοργανώσεις και ίσως και ένα επαγγελματικό τουρνουά. Γιώργο, σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα ήθελα όμως πρωτού απαντήσω στο συγκεκριμένο ερώτημα να πω ότι στην Ελλάδα, για όσους δεν το γνωρίζουν από εσάς, διεξάγονται 44 διεθνή πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών. Θα προσθεθούν τώρα κι άλλα δύο κάτω των 12 που δεν υπήρχαν. 12, 14, 16, 18 άνδρες, γυναίκες και στα σύνιος. Άλλα 10, 54, 55 πρωταθλήματα γίνονται διεθνή. Η Μαρία, η Βαλεντίνη, η Ελένη, η Εμμανουέλα από φέτος και πέρυσι έχουν παίξει όλα αυτά τα πρωταθλήματα, Μαρία μου, στην Κρήτη, που την αγαπάς και ιδιαίτερα εξ όσων γνωρίζω. Βεβαίως αυτά δεν φτάνουν για να μπορούμε να πούμε σαν Ομοσπονδία ότι εμείς δημιουργήσαμε τη Μαρία Τσάκαρη. Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε τη Βαλεντίνη την Γραμματικοπούλου, την Ελένη την Κορδολέμη, την Εμμανουέλα την Αντωνάκη που είναι επιλογή μας. Ήταν οι περσινοί πρωταθλητές στα 18, στις γυναίκες και στα ITF που είχαμε, Κέρκυρα, Πρέβεζα κτλ. Διακρίθηκε, νομίζω πήρες και το ένα ή και τα δύο. Και τα δύο. Άρα λοιπόν, πράγματι τώρα είναι όριμο το περιβάλλον, γιατί έχουμε μια αθλήτρια, τη Μαρία, εκεί που βρίσκεται στον ουρανό, και πιστεύω ότι θα πέσει κι άλλο, δηλαδή θα πάει ακόμα καλύτερα η Μαρία. Ο Στέφανος, ο Τσιτσιπάς, επίσης. Άρα είναι όριμο το κλίμα να πεις ότι δημιουργώ ένα πρωτάθλημα και δεν θα σας κρύψω κι εγώ, να μην κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Ήδη έχουμε την ανάθεση 125.000 δολάρια στις γυναίκες και βεβαίως θα πρέπει να βρεθούν οι κατάλληλοι πόροι για να γίνει. Μπορεί και τα εργαλεία κάνουν και το μάστορα. Δηλαδή το ΆΚΑ πρέπει να συντηρηθούν τα γήπεδα, πρέπει το κεντρικό γήπεδο και αυτό να υποστεί ένα lifting και να προχωρήσουμε με το γυναικείο πρωτάθλημα καταρχήν και να δούμε στη συνέχεια τι θα κάνουμε. Αλλά το θέμα είναι καθαρά οικονομικό, γιατί μια τέτοια διοργάνωση δεν είναι τα 125.000 δολάρια μόνο, όπως ξέρεις Γιώργο, είναι όλα τα παρελκόμενα, τετράστερα ξενοδοχεία, μετακινήσεις, φιλοξενίες από την ITF κτλ. Άρα είμαστε σε αυτό το δρόμο και εκείνο το οποίο πρέπει να διασφαλίσουμε, γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται, κάποιον μεγάλο χορηγό, γιατί όχι να μην μπει και η Περιφέρεια Αττικής, ο αντίστοιχος Δήμος στο Μαρούσι, να μαζευτεί ένα ποσό για να βγούμε ανοιχτά πλέον και να πούμε ότι υλοποιούμε αυτό που σήμερα είναι όριμο, γιατί έχουμε δύο αθλητές και άλλες αθλήτριες και άλλα αγόρια από κάτω, τα οποία μπορούν να παίξουν, να τα δει ο κόσμος, ο φύλαθρος κόσμος στην Ελλάδα και του τένις ειδικότερα. Καλησπέρα και καλή επιτυχία. Μαλισιώβας Δημήτρης από το Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο, την Era Sport. Κύριε Πρόεδρε, παρατηρώ ότι ενώ η Ελλάδα είναι σε ένατη χρονιά κρίσης, η Ομοσπονδία Τένις αναπτύσσεται ρακδαίως, καθώς έχει και δύο σπουδαία ονόματα όπως η Μαρία. Ρίξω να παραδώσω συγχαρητήρια, Μαρία. Ακολουθείς και έχεις περάσει και τη μητέρα σου. Και αυτό είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Και τον κύριο Τσιτσιπά, δηλαδή. Θέλω να μου πείτε πώς μέσα σε χρονιές κρίσης η Ομοσπονδία αναπτύχθηκε. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι αν με αφορμή αυτό το τουρνουά είναι ευκαιρία να έχετε δύο πυλώνες φωτεινά παραδείγματα σαν τη Μαρία και τον Στέφανο να πάει το τένις στα πιο προσιτά στρώματα της κοινωνίας, γιατί δεν είναι και το πιο φτηνό σπόρο. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη, ναι. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που έβαλες.
Οι εγκαταστάσεις, καταρχήν το κόστος για τον Έλληνα πολίτη, του κάθε αθλήματος, δεν είναι μόνο το τι φοράς και το τι κρατάς για να παίξεις, έχουν σχέση και οι εγκαταστάσεις. Δηλαδή ένα κλειστό μπάσκετ, παράδειγμα, μπορεί να στοιχίζει 4-5 εκατομμύρια ευρώ και 4 γήπεδα τένις να στοιχίζουν 150.000 ευρώ. Σήμερα λοιπόν, όταν λέμε για κόστος, δεν υπάρχει άθλημα που να μην πληρώνει το παιδί για την εκμάθηση. Δεν υπάρχει κανένα. Εμείς από την αρχή, από το 1995, δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στη διάδοση του αθλήματος. Σήμερα έχουμε 350 σωματεία, διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα, 170.000 αθλούμενους, τα διεθνή τα ανέφερα και βεβαίως έχουμε και δύο αθλητές και από κοντά η Βαλεντίνη και γιατί όχι το ξαναλέω κι άλλοι, οι οποίοι πραγματικά προβάλλουν τη χώρα μας στο παγκόσμιο στερέωμα και το είπα και πριν το υπενήχθηκα, δεν είναι δυνατόν να κάνει αυτή τη δουλειά η Ομοσπονδία μόνη της. Χωρίς την οικογένειά της η Μαρία, ο Στέφανος και λιγότερο η Βαλεντίνη, γιατί ήδη έχουμε κάποια πράγματα φροντίσει. Η Βαλεντίνη ήδη είναι στο tour της ITF για φέτος και από την Ολυμπιακή Προετοιμασία, όπου όπως ξέρεις είμαι και πρόεδρος στην Ολυμπιακή Προετοιμασία, και θα πρέπει να το πω αυτό, να το αναφέρω, γιατί είναι προς τιμήν της Μαρίας και με συγκίνησε. Τα χρήματα που βγήκαν για Ολυμπιακή Προετοιμασία, μόνη της είπε, 10 εκεί, 10 εκεί, 10 εκεί. Μαρία, έτσι, δείχνει ήθος, διαφέρει τελείως από το προφίλ κάποιων άλλων επαγγελματιών τενιστών και τενιστριών και αλίμονα δεν ήταν έτσι, όταν ο παππούς, η μάνα και τώρα το κορίτσι έχουν μια συνέχεια, μια συνεχή διαδρομή τα τελευταία 70 χρόνια στην Ελλάδα, κοσμώντας το ελληνικό τένις. Σε ό,τι έχει να κάνει με το πρώτο θέμα που έβαλες, είναι φανερό, πέρυσι θα σου δώσω ένα στατιστικό μόνο. Το 2016 βραβεύτηκε η Ομοσπονδία του Τένις από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία σαν η πλέον αναπτυσσόμενη ομοσπονδία στην Ευρώπη. Δεύτερον, είχαμε από το 2016 στο 2017 22% αύξηση σε σχέση με τις παρουσίες τις αθλητικές και σήμερα έχουμε γύρω στα 40 παιδιά βαθμολογημένα στη διεθνή κατάταξη, αγόρια κορίτσια, που δεν τα είχαμε ποτέ. Αν λοιπόν, όπως η οικογένεια της Μαρίας και το ταλέντο της, ή ο Στέφανος, η Βαλεντίνη, η Ελένη, η Εμμανουέλα, υπάρχει ταλέντο και βοήθεια στη συνέχεια από την οικογένεια, όλα τα διεθνή πρωταθλήματα που γίνονται εδώ είναι βήματα για τα παιδιά που παίζουν εδώ ανέξοδα. Γιατί για σκεφτείτε να πηγαίνουν 20 πρωταθλήματα σαν αυτά που γίνεται στην Κρήτη, θα ταξιδέψουν. Πάρε μια ομάδα 10 παιδιά και πήγαινε τα. Ποιο είναι το. Συν την προβολή της χώρας, συν τους πρεσβευτές που δημιουργεί κάθε χρόνο η πατρίδα μας σε αυτές τις διεθνείς διοργανώσεις και τα συγχαρητήρια που παίρνουμε από την ITF και από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Αργυρό Γιαννουδάκη από το gazette.gr. Καλημέρα. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Η μία είναι προς τον κύριο Ζανιά. Αναφέρατε για τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Μαρούσι. Όπως ξέρουμε, υπήρχε πρόθεση από την κυβέρνηση να τις παραχωρήσει στην μπασκετική ΑΕΚ για να γίνουν γήπεδο. Έχουμε κάποια εξέλιξη από αυτό, μια και αναφέρατε ότι υπάρχει πρόθεση να γίνει κάποιο τουρνουά εκεί. Θέλετε να κάνω και την επόμενη. Να απαντήσω, Αργυρό, και θα προτιμούσα να κάνεις την ερώτηση στη Μαρία, να προηγηθεί η Μαρία και να σου απαντήσω εγώ μετά. Δεν είναι η ερώτηση για τη Μαρία. Συγγνώμη. Λοιπόν, καταρχήν την ΑΕΚ τη σεβόμαστε, τον Παναθηναϊκό τον σεβόμαστε, τους αγαπάμε, μεγαλώσαμε όλοι μας από παιδιά και αγόρια και κορίτσα στις μεγάλες ομάδες, θα έλεγα, της χώρας μας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός που εξεδήλωσε ενδιαφέρον προσφάτως. Για να μετατραπεί το γήπεδο αυτό, το κεντρικό, έχουμε συνεννοηθεί, οτιδήποτε και να συμβεί, το τένις δεν πρόκειται να καταστραφεί και είναι πιθανόν, εάν συμβεί, να υπάρχει και ανοιγόμενη στέγη. Όμως το κόστος είναι μεγάλο, και το λέω ανοιγόμενη η λέξη, γιατί όπως ξέρεις τα γήπεδα για να παίξεις είναι όλα όμοια για να καταλήξεις στο κεντρικό να αγωνιστείς. Όμως, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να μπορούμε εκεί να δημιουργήσουμε αυτά που πρέπει να δημιουργήσουμε. Δυστυχώς, όπως είπε και η Μαρία πριν, είμαστε σε μια οικονομική κρίση. Τα πάντα γύρω μας, με αγώνα μεγάλο, στέκονται, αθλητικά μιλάω,
Και βεβαίως, όσο επικρατεί η άποψη ότι ο αθλητισμός δεν είναι βασική τροφή, αλλά είναι επιδόρπιο, τι λέει ο άλλος, εδώ δεν έχουμε να φάμε, θα πάμε να κάνουμε αθλητισμό, δεν είναι έτσι. Ο αθλητισμός είναι βασική τροφή και όχι επιδόρπιο. Άρα λοιπόν, Αργυρό, είπα και πριν αυτά που είπα που με ρώτησε ο Γιώργος, σε αυτή λοιπόν την διαδικασία έχουμε και εμείς λόγο. Αν σε καλύπτει η απάντησή μου. Εκείνο πρέπει να γίνει, τα γήπεδα θέλουν συντήρηση. Από το 2003 που κατασκευάστηκαν 4 μέχρι σήμερα, είναι λογικό ότι δίπως στη φθορά του χρόνου 14-15 χρόνια και παίζονται συνέχεια. Είναι η μόνη κερδοφόρα εγκατάσταση του ΟΑΚΑ. Η δεύτερη ερώτηση φαντάζομαι προς τον κύριο Μπαβέλα. Είπε και ο πρόεδρος ότι στόχος είναι η άνοδος της ομάδας. Μου έκανε λοιπόν εντύπωση που δεν βρίσκεται η Δέσποινα Παπαμιχαήλ στην ομάδα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού με την αθλήτρια? Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τραυματισμού. Απλώς πιστεύω ότι μία ομάδα βασίζεται στις καλές σχέσεις που πρέπει να έχουμε όλοι. Όχι ότι υπάρχει κάτι, αλλά η άρνηση μιας αθλήτριας να παίξει σε μία εθνική ομάδα το προηγούμενο έτος, χωρίς να το αιτιολογήσει αυτό, με έκανε εμένα και την επιτροπή που είμαστε να αποφασίσουμε ότι για φέτος θα θέλαμε να μη συμμετάσχει. Μπορώ να συμπληρώσω, τάζω μου μια φορά, σε παρακαλώ. Το μικρόφωνο. Αργυρό, όπως το είπε πολύ σωστά ο Τάσος, μια ομάδα είναι πρέπει να είναι δεμένη. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, δεν μπορεί να μην υπάρχει συνέχεια όταν έχεις ένα 18χρονο παιδί, ούτε ακόμα άκλειστα είναι τα 18, δεν κάνω λάθος η Μανουέλα, η οποία πέρσι κατήγαγε τρεις σπουδαίες νίκες. Τρεις σπουδαίες νίκες. Γυναικών κάτω των 18 και τα δύο διεθνή που πήρε κάτω των 18 και έρχεται η Πρέβεζα που ήταν δεδομένη, ή και η Γιάννα. Άρα λοιπόν, δεν απέκλεισε κανένας στη λογική την Δέσποινα την Παπαμιχαήλ, η οποία έχει παίξει κατ' επανάληψη εθνική ομάδα, αλλά πρέπει να μπαίνει και νέο αίμα και φρεσκαδούρα σε κάθε εθνική ομάδα, όχι μόνο στο τένις. Και να συμπληρώσω κάτι άλλο. Είμαι σίγουρος ότι και η Σάκα και η Γραμματικοπούλου και οι άλλες δύο κοπέλες, αν είχαν επαγγελματικές υποχρεώσεις την ίδια εβδομάδα με το Fed Cup, σίγουρα θα διάλεγαν την εθνική τους ομάδα. Και το email που μας έστειλε πέρυσι η συγκεκριμένη αθλήτρια λέει ότι λόγω υψηλών και απαιτητικών υποχρεώσεων που έχω, δεν μπορώ να παίξω. Τα λόγια μετά, δηλαδή, υπεριτεύουν από αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κάποιο άλλο ερώτημα? Οπότε, πλησιάζουμε στο τέλος. Θα συγκλήσει η Μαρία. Βεβαίως. Η Μαρία, η οποία στην Ελλάδα το 2015 στο Ηράκλειο της Κρήτης απέναντι στη Βαλεντίνη. Και είναι μια σπάνια ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να τη δει εδώ, να αγωνίζεται. Αναλαμβάνω ότι αρχίζουν υποχρεώσεις της Εθνικής την Πέμπτη, καθώς αύριο είναι play-off για την ελληνική ομάδα. Πέμπτη με την Αίγυπτο, Παρασκευή με τη Δανία, το πρόγραμμα καθημερινά αρχίζει στις 11 το Σάββατο, τελική φάση. Παρακαλώ, Αλέξη. Νίκο, πες και για τα εισιτήρια, ξέρεις αν το πω εγώ. Λεπτομέρειες έχεις εσύ καλύτερα, οπότε πριν από το ποτέ της Μαρίας. Sorry γι' αυτό. Ωραία. Η εισιτήρια είναι διαθέσιμα από το viva.gr και επίσης θα είναι καθημερινά από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι αγώνες, από αύριο δηλαδή, εδώ στο Τατόι. Να πούμε όμως, και αυτό είναι ένα πολύ ευτυχές γεγονός, Πρόεδρε, ότι τα εισιτήρια του Σαββάτου έχουν ήδη εξαντληθεί. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται θα έλεγα να σπεύσει. Είπαμε λοιπόν ότι το ελληνικό κοινό θα έχει δυνατότητα να δει από κοντά τη Μαρία και εγώ θα ήθελα τελευταία κουβέντα από εσένα, Μαρία, και μόνο εγώ. Εγώ θέλω να προσκαλέσω όλο τον κόσμο, όσους δεν έχουν αγοράσει εισιτήρια μέχρι τώρα, να έρθει να μας στηρίξει, γιατί μπορεί να έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα, αλλά δεν πάβει να είναι πολύ δύσκολοι αγώνες για μας και χρειαζόμαστε την υποστήριξη του κόσμου, μιας και είναι ευκαιρία που παίζουμε στο σπίτι μας και στη χώρα μας, να τους έχουμε κοντά μας.